Φίλες και φίλοι, του Εραστεχνικού Ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης, καλησπέρα από το γήπεδο της Πηλαίας, το πλαστικό αγωνιστικό χώρο, τον οποίο χρησιμοποιεί ο Πουμαλακοπής, ο οποίος υποδέχεται σήμερα τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας με την πρώτη ευκαιρία, με την πρώτη διακοπή. Η μπάλα τώρα χτυπάει και στο δοκάρι, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Για... και η σέντρα... κεφαλιά, η μπαλά out. Μαλακοπή στην επίδεση. Η ευκαιρία εδώ, αν θα γίνει το shoot. Δεν γίνεται, καθυστέρησαν. Τώρα αυτό, η επέμβαση από τον τερματοφύλακα Σταυρίδη. Στη γραμμή της περιοχής η κόκκινη. Βγήκε η σέντρα, η κεφαλιά όμως από το παίκτη της Μηχανιώνας. Επιμένουν νέα σέντρα, η ευκαιρία επεκτηνάσεται εκπληκτικά ως τα και είναι έτοιμος να πανηγυρίσει σήμερα τον τίτλο. Να δείξει ότι δεν χαρίζεται, ένα πολύ δυνατό σου την μπάλα. Να φύγει εκτός αγωνιστικού. Βγήκε η σέντρα στην περιοχή, Μηχανιώτες στο σούτ, την μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, είναι γκολ. 1-0 για την ομάδα της Μηχανιώνας, η οποία καταφέρνει να ανοίξει το σκορ στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης. Προηγείται στη Μαλακοπή με τον Σιρόπουλο. Βγαίνει τώρα στην επίθεση, μια ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ. Απέκρουσε και χάθηκε η κατοχή. Μαλακοπή βγαίνει στην αντεπίθεση, πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα. Βγαίνει και επεμβαίνει ο Σταυρίδης. Να που έγινε το λάθος. Ένα σούτ ο Σταυρίδης μπλόκαρε. Έστω και... το σούτ που γίνεται και η μπάλα θα φύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Δεν είναι δίκιο έχει, απλά να κάνεις πάλι στον κουτσός που βάζω. Είδαμε το χωριό. Δεν τα ξέρω αυτά. Κόντρα, πας αριστερά, παράλληλη σέντρα, η ευκαιρία, η επέμβαση, τρομερή! Τσίπατη ρε! Μπράβο ρε! Πέρασε, της Μαλακοπής. Γκάλα! Καλό ναι! Σεντράρι, κεφαλιά, ο Σταυρίδης! Εδώ κάνουν διαγωνισμό οι τερματοφύλακες. Στο 34. Έφυγε! Κεφαλιά προς τα πίσω, Σταυρίδης βγαίνει με το κεφάλι. Μια ευκαιρία, η μπάλα θα φύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και πέφτει πολύ άσχημα ο Σταυρίδης. Μηχανιώνας στην επίδεση. Είσαι ανώτερος, τις φλάπες θα είδεις τι ανώτερος που θα είσαι. Στον άξονα η πάσα, τέτα τέ, το πλασέ, γκολ. 0-2 Ξανθόπουλος. Νομίζω ότι εδώ απλοποιούνται τα πράγματα για το Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Στο τρίτο. Δεξιά επιτίθεται η κόκκινη. Να έχω το στάκι το μαλάκα, είμαι ανώτερος. Μπράβο. Γέμισμα στην περιοχή, το λάθος ο Σταυρίδης, η επέμβαση. Ο λάθος η Μηχανιώνα μπροστά. Μεγάλη ευκαιρία για ένα ακόμα γκολ, η επέμβαση. Αλλά δεν είναι αρκετή, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Γκολ. 0-3 για τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Βλέπετε κι εσείς πως πανηγυρίζουν οι μπλε του Γιώργου Αμανατίδη. Τέλος, ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας είναι ο πρωταθλητής της Α1 κατηγορίας για την περίοδο 2018-2019. Πανηγυρίζουν οι ποδοσφαιριστές του Γιώργου Αμανατίδη, άξιοι πρωταθλητές της μεγάλης κατηγορίας Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, παίρνουν την άνοδο. Μηχανιώνα φωνάζουν όλοι και χορεύουν στους ρυθμούς της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Καμπεώνες, καμπεώνες από τους γαλάζιους του Γιώργου Αμανατή. Με τον κεραυνό Αγγελοχωρίου προσπάθησε να ανέβει γάμα εθνική, έπαιξε στα μπαράζ. Καλησπέρα,
από την αρχή το είχαμε βάλει στόχο να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην κατηγορία φέτος και τέτοια κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Τα αφιερώνω στους συμπαίχτες μου και στην οικογένειά μου. Και επειδή εδώ ήταν ξεκάθαρος ο στόχος από την αρχή της χρονιάς, θεωρώ ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Αν εξαιρέσουμε την 10η αγωνιστική που μόνο τότε ήμασταν σαν δεύτεροι με ένα βαθμό πίσω από τον Καμπανιακό, αν θυμάμαι καλά, σε όλο το άλλο το πρωτάθλημα η ομάδα ήταν πρώτη. Και αυτό δείχνει πολλά. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Ήταν πραγματικοί πρωταγωνιστές. Είχαν οτροπία νικητή σε όλο το πρωτάθλημα. Και αυτό ήταν ξεκάθαρο γιατί και αυτό είχαν. Καλησπέρα. Δίκαια βρισκόμαστε πρώτοι. Το θέλαμε σήμερα το μάτς να το κλειδώσουμε, να είμαστε από σήμερα πρωταθλητές και τα καταφέραμε. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να έχουμε προηγηθεί στο σκορ ή και να ισοφαρίσουμε με τη φάση του 83 πριν να γίνει το 0-2. Στο κοινό τέρμα δυστυχώς στείλαμε την μπάλα out. Αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Κερδίζει αυτός που βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Εμείς δεν τα καταφέραμε. Και δυστυχώς σήμερα χάσαμε το πλεονέκτημα έδρας στα play-out.